Γεια σας φίλοι μου. Σε προηγούμενο βίντεο σας είχα παρουσιάσει δύο ρομποτικές κατασκευές που είχα φτιάξει, ένα δίποδο και ένα τετράποδο. Φυσικά από τη συλλογή μου δεν θα έλειπε ένα εξάποδο, το οποίο είναι αυτό εδώ και θα σας το παρουσιάσω αμέσως τώρα. Λοιπόν, αυτό είναι το εξάποδο που έχω ολοκληρώσει. Η αλήθεια είναι ότι μου πήρε αρκετό καιρό και ήταν αρκετά δύσκολο για να το φτιάξω, να το ολοκληρώσω. Αλλά παρόλα αυτά άξιζε τον κόπο, γιατί ήταν μια πρόκληση. Στο κάτω μέρος του βίντεο έχω το link με το βίντεο που παρουσιάζει τα βήματα για να ολοκληρωθεί αυτή η κατασκευή. Οπότε ας πούμε τώρα τι χρειάστηκε. Χρειάστηκα ένα σερβο μοτεράκι, φυσικά η μπαταρία μας, έτσι. Σειρματάκι για να φτιάξουμε τα ποδαράκια. Και μια ξύλινη ή αν θέλετε πλαστική βάση, ό,τι θέλετε, για να στερεώσουμε όλα αυτά τα εξαρτήματα. Το εκπληκτικό με αυτήν την κατασκευή είναι ότι μπορείς με ένα μοτεράκι να κινήσεις 6 πόδια από τη ρομποτική μας κατασκευή. Και θα σας δείξω και το κάτω μέρος. Λοιπόν, βλέπετε όπως γυρίζει το μοτέρ, αυτό εδώ το σειρματάκι. Ταυτόχρονα περιστρέφονται και τα δύο μεσαία και τα δύο μπροστινά και τα δύο πίσω πόδια. Πώς γίνεται αυτό? Αυτό γίνεται έχοντας ένα σειρματάκι που το συνδέουμε στο μοτέρ, πάντως εντάξει αυτό το σειρματάκι, το συνδέουμε με τα μπροστινά πόδια. Το οποίο αυτό πώς γυρίζει, κάνει περιστροφική κίνηση, κουνάει τα μπροστινά πόδια δεξιά και αριστερά. Μετά, για να κινήσουμε και τα πίσω πόδια, έχουμε εδώ ένα έτσι πιο μεγάλο σύρμα, το οποίο συνδέουμε με τα πίσω πόδια. Οπότε, όπως περιστρέφονται τα μπροστινά πόδια, αντίστοιχα περιστρέφονται και τα πίσω πόδια. Και έτσι ξεκινάει να περπατάει το ρομποτάκι μας. Επίσης, έχουμε και τα δύο μεσαία πόδια, τα οποία πραγματικά βοηθάνε ώστε να κινηθεί ο ρομποτικός μηχανισμός. Το οποίο έχουμε συνδέσει πάλι δύο, ένα σειρματάκι στο ένα πόδι και ένα στο άλλο. Οπότε όπως γυρίζει αυτό γύρω-γύρω, αυτά τα σειρματάκια, όταν είναι από αυτή την πλευρά το σειρματάκι που γυρίζει, κινείται το ένα πόδι και αντίστοιχα το άλλο. Δηλαδή όπως γυρίζει, κινούνται και τα δύο, αλλά προς μια πλευρά και προς την άλλη. Και έτσι διευκολύνεται η κίνηση του ρομποτικού μηχανισμού. Ας το ξεκινήσουμε για να δείτε και από κοντά πώς λειτουργεί ο μηχανισμός. Βλέπετε, το κεντρικό σημείο είναι ο κύλινδρος που γυρίζει το μοτέρ και το οποίο κινεί το μπροστινό πόδι, τα μπροστινά πόδια, και μετά από το σειρμα κινούνται και τα πίσω πόδια και τα μεσαία κινούνται με τα δύο σειρματάκια. Οπότε βλέπετε το εκπληκτικό ότι με ένα μοτεράκι κινείς και τα 6 πόδια. Λοιπόν, ας πάμε να το δούμε σε live action. Ας το ξεκινήσουμε. Βλέπετε με τι όμορφες κινήσεις κάνει τα βήματά του και πραγματικά κινείται. Το είχα προσπαθήσει χωρίς τα μεσαία πόδια και δεν πήγαινε τόσο καλά όσο με τα μεσαία. Δηλαδή πραγματικά βοηθάνε για να προχωρήσει ομοιόμορφα και χωρίς να παλινδρομεί. Πιστεύω με αυτούς τους τρεις ρομποτικούς μηχανισμούς έχω ολοκληρώσει τη συλλογή μου, δηλαδή με το δίποδο, τετράποδο και το εξάποδο, και μπορώ να πω ότι όλη η εμπειρία ήταν συναρπαστική. Έμαθα αρκετά πράγματα και ελπίζω και εσείς αν βρείτε το χρόνο και τον κόπο να τα ολοκληρώσετε θα είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο προτζεκτάκι θα τα πούμε. Γεια σας!